Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε τώρα αυτό το απόσπασμα που παίξαμε. Δεν ξέρω γιατί είναι κακό για κάποιον να ψηφίζει κουκουέ. Γιατί είπε ο Σεβασμιότατος ότι δεν ξέρω αν θα με διώξει ο πατέρας μου από το σπίτι. Αλλά έτσι το βάλαμε για να σπάσουμε λίγο και τη μαυρίλα των ημερών, κυρία Κομνηνάκα. Ναι, στις δημοσκοπήσεις πάντως πηγαίνετε αρκετά καλά. Είδαμε στη ΜΑΡΚ να είστε τέταρτη δύναμη. Δεν ξέρω αν θα είστε και τρίτη δύναμη ίσως στις ευρωεκλογές. Τι λέτε εσείς? Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει και μπορεί να αποτυπωθεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει ήδη από τις προηγούμενες εκλογικές μάχες ένα ρεύμα αμφισβήτησης που προς την κυρίαρχη πολιτική που αποτυπώνεται με την ενίσχυση και την άνοδο του ΚΚΕ, που για μας δεν ήταν μια συγκυριακή άνοδος, και αυτό αποδεικνύει αν θέλετε και τα μέχρι τώρα στοιχεία που δείχνουν για τις ευρωεκλογές. Έχει να κάνει με τη στάση του κόμματος σε όλο το προηγούμενο διάστημα, το πώς στάθηκε στο πλευρό του λαού στις κινητοποιήσεις του, πώς παλεύει να τον βγάλει μπροστά. Και θεωρούμε ότι αυτή η στάση και ιδιαίτερα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζουμε ότι πολύ περισσότερος κόσμος αναγνωρίζει τη θέση του κόμματος για την εναντίωση. Δηλαδή, πολύ περισσότερος κόσμος αρχίζει να προβληματίζεται για το αυτό που παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση που τίθεται ως υπερασπιστή των δικαιωμάτων. Και αντίθετα, για να πάρουμε τώρα λίγο τα πράγματα με τη σειρά, γιατί είναι και πλούσια η επικαιρότητα. Θέλω λίγο να μας βοηθήσετε σε ό,τι αφορά στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες και αφορά στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Έχει τοποθετηθεί και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε καταλήξει στο ότι θα καταψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο? Κοιτάξτε, αυτό θα το. Εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε εκφράσει τις διαφωνίες μας και η κατάθεση του νομοσχεδίου επιβεβαιώνει αυτές τις ανησυχίες που. Σε τι διαφωνείτε, θέλετε να μας πείτε? Φυσικά. Νομίζω ιδιαίτερα με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου, όπου δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τη γονεϊκή σχέση που έχει καταχωρηθεί, έχει αποκτηθεί σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει αυτή την ανησυχία που είχαμε εκφράσει, ότι θα ανοίξουν ακόμα πιο διάπλατα οι πόρτες για την εμπορευματοποίηση και ουσιαστικά το εμπόριο, παιδιά, της παράνομης υιοθεσίας από το εξωτερικό και την άκρατη εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος μέσω της αυτό είναι το ένα σκέλος. Ακούσαμε όμως τον κύριο Μητσοτάκη να λέει χθες ότι σε αυτή τη χώρα δεν θα υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων και δύο κατηγοριών, ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα παντού και ότι πρέπει να διασφαλίσουμε και τα παιδιά που έχουν υιοθετηθεί από ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό εσείς διαφωνείτε? Βέβαια, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζεται ως υπερασπιστής της ισότητας και των δικαιωμάτων, και την ίδια ώρα έστειλε τα ΜΑΤ να ξεσπιτώνουν και θα μιλήσουν το ξούχο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε στη συνέχεια. Εγώ σας ρωτάω, διαφωνείτε στον πυρήνα αυτό που είπε για την ισότητα σε ό,τι αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια και και αυτά τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά? Όλα τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται και είναι δεδομένο, κάτι που δεν κάνει βέβαια η κυβέρνηση, και πρέπει να προστατεύονται και είναι και κοινωνική, κρατική ευθύνη να προστατεύονται και να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα του παιδιού. Όμως αυτό που πρέπει να μπαίνει στο επίκεντρο και σε αυτή τη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι επιβεβαίωση η συζήτηση δεν έχει να κάνει με τη ρύθμιση της σχέσης ενός ζευγαριού, ουσιαστικά μιλάμε για τη δυνατότητα της τεκνοθεσίας. Και όταν σήμερα μιλάμε για τη δυνατότητα της τεκνοθεσίας ουσιαστικά να είναι κλειστές οι πόρτες, γιατί μιλάμε για 100 περίπου παιδιά στα ιδρύματα και πάνω από 2.500 αιτήσεις, άρα στην πραγματικότητα δίνεται μια ανοίγει ο δρόμος για να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτή που κατά τη γνώμη μας μια εντελώς αντιδραστική και αναχρονιστική λογική του να μετατρέπει τη γυναίκα σε μια αναπαραγωγική μηχανή, και μάλιστα με ένα πολύ αδρό, με πολύ αδρό αντίτιμο, γιατί δεν μιλάμε πια για μια αλτρουιστική πράξη, αλλά μιλάμε για ταρίφες των 20.000 ευρώ, τουλάχιστον επισήμως. Οπότε έτσι όπως μας το περιγράφετε, εγώ καταλαβαίνω ότι μάλλον προς το όχι προσανατολίζεστε.
Είναι σοβαρές οι αντιδράσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεωρούμε ότι και αυτά που παρουσιάζει η κυβέρνηση περί του γονέα 1 και 2 κλπ. Δεν μπορούν να εμποδιστούν από το νομοσχέδιο. Δύο ερωτήσεις πρωτού σας. Είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη στιγμή που αναγνωρίζονται, για παράδειγμα, λέει μια γονεϊκή σχέση του εξωτερικού, άρα ακόμα και στις χώρες εκείνες που αναγνωρίζεται και η πολυγονεϊκή οικογένεια, 2, 3, 4 γονιών, είναι υποχρεωτικό στη χώρα μας να αναγνωριστούν. Λοιπόν, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Δεν μιλάμε για προστασία του δικαιώματος του παιδιού που έχει ανάγκη στην μητρότητα και στην πατρότητα, αλλά για καταστάσεις που τελικά δύο ερωτήσεις πρωτού σας χαιρετήσω, κύριε Κομνηνάκα, θέλω σύντομες απαντήσεις, γιατί είναι και ο χρόνος έτσι κάπως πιεστικός. Θέμα μη κρατικών πανεπιστημίων, θα το δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είπαμε και προηγουμένως ότι έχουμε και ένα μεγάλο συλλαλητήριο σήμερα, αρκετές σχολές τελούν υποκατάληψη. Είστε υπέρ των καταλήψεων εσείς? Είμαστε υπέρ κάθε κινητοποίηση που επιλέγει το φοιτητικό, συλλογικά οι φοιτητές. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι φοιτητές δεν μπορεί καν η εξεταστική να πραγματοποιηθεί. Το θέμα είναι πόσοι φοιτητές, πόσα πανεπιστήμια θα κλείσουν και πόσοι φοιτητές μένουν εκτός εκπαίδευση με τα νομοσχέδια που περνάει η κυβέρνηση. Γιατί την ώρα, γιατί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ουσιαστικά θα δημιουργήσουν, μιλάμε για φοιτητές πελάτες και την ίδια στιγμή που η εκπαίδευση θα παρέχεται ανάλογα με το μέγεθος του πορτοφολιού των γονιών των παιδιών, η κυβέρνηση θέλει να παρουσιαστεί το ποτέ θα προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι τελικά προστασία το να δημιουργούνται συνεχώς νέα εμπόδια, γιατί και με το άνοιγμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι δεδομένο ότι θα δημιουργούνται, εδώ δεν υπάρχουν αλήθεια τελικά, φοιτητές δύο ταχυτήτων, την ώρα που είναι γνωστό, όπως το έχουμε δει και στην υγεία, ότι η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην υποβάθμιση του δημόσιου τομέα, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα και στα ιδιωτικά, λοιπόν, και στην υγεία. Κλείνουμε με το έγκλημα στα Τέμπη, κυρία Κομνηνάκα. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή, με την συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας θύματος, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω εάν κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες σε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι αυτό είναι αυταπόδεικτο από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό και ως κόμμα κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια και έβρισε στα πλαίσια της Εξεταστικής Επιτροπής να αναδειχθούν το σύνολο των ευθυνών ποινικών και πολιτικών που υπάρχουν και στη σημερινή και σε προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί αυτό αναδεικνύεται από όλη τη συζήτηση, ότι δυστυχώς το γεγονό αυτό που επικρατεί σε όλες τις πτυχές, το να υπολογίζεται η ανθρώπινη ζωή ως κόστος, είναι αυτό που οδήγησε και σε αυτό το αποτρόπιο και προδιαγεγραμμένο έγκλημα και αποδεικνύεται από την όλη διαδικασία και έχει τη συνή συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας ενός από τα πολλά θύματα, αλλά και από τις καταθέσεις όλων των άλλων μαρτύρων. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι πράγματι πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, όταν όλα αυτά τα χρόνια οι ελλείψεις στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων ήταν εγκληματικές και σε συνδυασμό με την με τις υποστελέχωση που δεν επέτρεπε στην πραγματικότητα να συντηρούνται, να υπάρχει μια συντήρηση στις δομές, όπως και αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, είναι αυτό, λοιπόν, που δημιούργησαν το εκρηκτικό μείγμα για να μετατρέπεται στην πραγματικότητα και ένα τέτοιο μέσο που θα μπορούσε να ήταν ασφαλές μέσο για τη μεταφορά να μετατρέπεται σε ένα μεσικό. Μακάρι να αποδοθούν οι ευθύνες όπου πρέπει, κυρία Κομνηνάκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας χαιρετούμε. Να είστε καλά.